η οποία αφορά την ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών. Όλοι ξέρουμε τις ενοχλήσεις και τις πειρατείες που συμβαίνουν τελευταία σε διάφορες περιοχές, θαλάσσιες περιοχές, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ενότητα. Συντονιστής είναι ο κύριος Αναστάσιος Στενεκούδης, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο οποίος αναλάβει να συστήσει και τους υπόλοιπους ομιλητές. Κύριε Στενεκούδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Γενική Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ για την σύσταση. Αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλοι, σύνεδροι. Σαν συντονιστής, από τη θέση αυτή ευχαριστώ ιδιαίτερως το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και τον συνδιοργανωτή, την εταιρεία Σημεών Τσομόκος, για την τιμή που μου έκανα να συντονίσω την έκτη ενότητα αυτού του πολύ σημαντικού συνεδρίου, που έχει σαν αντικείμενο την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, ένα ζήτημα ιδιαίτερης ευαισθησίας, όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, αλλά κυρίως γιατί αποτελεί μια σύγχρονη απειλή πληρωμάτων, επιβατών, πολιτών και γενικά εργαζομένων σε κάθε εθνικό ή διεθνή ναυτιλιακό ιστό και ναυτιλιακή βιομηχανία μαζί με τις υποδομές τους. Πριν περάσω το λόγο στους αγαπητούς εισηγητές, εισαγωγικά θα έλεγα, θα αναφερθώ σε τρεις βασικές έννοιες που, κατά την άποψή μου, χαρακτηρίζουν την ενότητα αυτή. Δηλαδή, τις θαλάσσιες μεταφορές, τους κανόνες μεταφοράς και ασφαλείας και την πειρατεία. Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο των γενικών μεταφορών ανθρώπων και φορτίων που εκτελούνται με εμπορικά πλοία, η ιστορία των οποίων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ποσοστό 80-85% του παγκόσμιου εμπορίου τη στιγμή αυτή διεξάγεται με πλοία. Η σύγχρονη ναυπηγική βιομηχανία με την παράλληλη διάνοιξη διορίγων, τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την ίδρυση μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών παρουσιάζει μια εκπληκτική άνοδο που όμοια της δεν υφίσταται σε άλλους τομείς μεταφορών. Με τη σύγχρονη και ευρύτατη εξειδίκευση των τύπων των πλοίων, το διεθνές εμπόριο πραγματοποιείται σε τεράστιες ποσότητες με το μικρότερο δυνατό κόστος. Για παράδειγμα, η ανάγκη μεγάλων ποσοτήτων φορτίων, ιδιαίτερα χίδιν, το γνωστό χήμα, οδήγησε στην αυπήγηση των φορτηγών bulk carriers, των φορτηγιδοφόρων, των εμπορευματοκυβωτοφόρων, των containers, αλλά και αυτών των δεξαμενοπλοίων, καθώς και άλλων πολλών τύπων εξειδικευμένων πλοίων, τα γνωστά LNGs, που συνεχίζουν να αυξάνονται συστηματικά και σε δυνατότητες μεταφερόμενου φορτίου και σε αριθμό μονάδων παγκοσμίως. Θαλάσσιες μεταφορές που εκτελούνται με σταθερή περιοδικότητα μεταξύ λιμένων χαρακτηρίζονται γενικά θαλάσσιες συγκοινωνίες, όπως ξέρετε. Οι θαλάσσιες συγκοινωνίες διακρίνονται σε διεθνείς και εσωτερικές και οι μεν πρώτες ανεπεκτείνονται σε ανοιχτές θάλασσες, ωκεανούς, χαρακτηρίζονται ποντοπόρες. Οι δε δεύτερες, εφαρμόζοντας ακτοπλοεία, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ονομάζονται ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, η ιδιαίτερη αύξηση που παρουσιάζει ο κλάδος της τουριστικής ναυτιλίας με υπερσύγχρονα κρούας γερόπλια, μικρών, μεσαίων και τεραστίων διαστάσεων, αλλά και μεταφορικής ικανότητας. Δεύτερον, για την ασφάλεια. Η ασφάλεια στη θάλασσα, εν ώψη της προστασίας των επιβατών και των μελών των πληρωμάτων, καθώς και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών, συνιστά πρωταρχικό στόχο της πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές. Η παγκόσμια διάσταση των θαλάσσιων μεταφορών καθιστά πρωταρχικής σημασίας την ανάπτυξη προτύπων ασφαλείας κατά τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, τα οποία θα είναι ενιαία και αναγνωρισμένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ των κυριότερων διεθνών συμφωνιών συγκαταλέγονται η Σύμβαση για την Αποφυγή Ρυπάσεως της Θάλασσας από Πλοία, η MARPOL, η Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, SOLAS,
και η σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, STCW. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι πιο πάνω στόχοι είναι η αριστοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή από όλους που εμπλέκονται στην ναυτιλιακή βιομηχανία ορισμένων απαραίτητων δράσεων που σχετίζονται με την επαρκή νομοθεσία, την εκπαίδευση των ναυτικών, τον απαιτούμενο θαλάσσιο εξοπλισμό, την ασφάλεια των επιβατικών και εμπορικών πλοίων, τον έλεγχο από το κράτος λιμένα, την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και την παρακολούθηση και έλεγχο της εθνικής και παγκόσμιας ναυσιπλοείας, το traffic. Τρίτον, λίγα λόγια για την πειρατεία και τελειώνω. Η πειρατεία ή ναυτοπειρατεία σε αντιδιαστολή με την αεροπειρατεία θεωρείται κάθε ληστεία ή άλλη πράξη βίας για ιδιωτελείς σκοπούς χωρίς επίσημη κρατική αξιοδότηση και η οποία εκδηλώνεται σε διεθνή θαλάσσια ύδατα, λίμνιες περιοχές ή και ποτάμια ύδατα. Παραδείγματος χάρη, ποταμούς σαν τον Μισισίπη, τον Δούναβη, τον Αμαζόνιο κλπ. Η πειρατεία, κυρίες και κύριοι, θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επιτρέπει σε πολεμικά πλοία μιας χώρας να συλλαμβάνουν ένα πειρατικό πλοίο, να το οδηγούν σε λιμάνι, όπου τα μέλη του πληρώματος πρέπει να παραπευθούν σε δίκη, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής τους, και εφόσον αποδειχθεί η ανοχή τους, τιμωρούνται και το πλοίο κατάσχετα. Στην ουσία, δηλαδή, η ναυτοπειρατεία αποτελεί μια ξεκάθαρη πράξη βίας κακουργηματικού χαρακτήρα. Ιστορικά, αποτελούσε και αποτελεί ένα διαχρονικό φαινόμενο που άρχισε περίπου τον 14ο π.Χ. αιώνα, όταν οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, οι Λύριοι, Έλληνες, Ρωμαίοι, Φίνικες, Καρχιδόνοι κλπ., άρχισαν να χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες διαδρομές στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, καταρχήν για μεταφορά εμπορευμάτων, φορτίων, αργότερα δε για γεωστρατηγικούς και οικονομικούς σκοπούς. Παρένθεση και πλιάτσικο. Μέχρι σήμερα, ομολογουμένως, έχει καταγραφεί μια εντυπωσιακή ιστορικά πορεία αυτού του φαινομένου σε όλες τις παγκόσμιες θάλασσες και δημιούργησε μύθους πειρατών. Παραδείγματος χάρη, σαν τους Βίκινγκς, τους Μπαρμπαρέζους, τους Αρακινούς και ορισμένα ονοματεπώνυμα καπεταναίων όπως τον Ζαν Λαφίτ, Ρόμπερτ Μπαρθόλομιου, Κάπτεν Χουκ κλπ., που σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις έγιναν και επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες. Βεβαίως, φτάσαμε και στις δικές μας ημέρες της τελευταίας δεκαετίας, όπου η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών γνωρίζει μια άνευ προηγουμένου έξαρση από συντονισμένες επιθέσεις από οργανωμένες ομάδες πειρατών, κυρίως στα ύδατα της Red Sea, θα χρησιμοποιήσω αγγλικά τον κόλπο του Άντεν, το Δέλτα του Νίγηρος, τον Ινδικό Ωκεανό, των Σομαλικών Ακτών, το στενό Μάλακα της Σιγκαπούρης, όπου διέρχεται ένας μεγάλος αριθμός εμπορικών πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας. Έτσι, προκλήθηκε η άμεση αντίδραση απάντηση των οργανωμένων κρατών, των συμμαχιών τους, παραδείγματος χάρη το ΝΑΤΟ μέσω του Shipping Center and Pirates Attention Group, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω από την EU NAVFOR, των θεσμικών ναυτιλιακών τους οργάνων, παραδείγματος χάρη τον IMB, το International Maritime Bureau, το International Chamber of Shipping, το ICS κλπ. Από τους πλειοκτήτες επίσης και τις ασφαλιστικές εταιρείες ή εταιρείες ναυτιλιακής υποστήριξης, όπως παραδείγματος χάρη η Oceanic Beyond Piracy Organization. Αυτό, κυρίες και κύριοι, έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη σύγχρονων διαδικασιών, κανονισμών και επιχειρησιακών μέτρων αποτροπής και αντιμετώπισης παράνομων ενεργειών, προς όφελος της ασφάλειας των πλοίων, των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, μέσα από συμπράξεις, συνέργειες όλων των εμπλεκομένων φορέων για την καταστολή αυτών των φαινομένων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από τις αρχές αυτού του χρόνου μέχρι τις 13 Μαρτίου του 2013 είχαν εκδηλωθεί παγκόσμια 47 πειρατικές επιθέσεις με 3 καταλήψεις απαγωγές πλοίων. Το εκπληκτικότερο είναι τα στατιστικά στοιχεία των Σομαλών πειρατών, όπου οι πειρατικές τους επιχειρήσεις από το 2008 και εδώθε έχουν κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια,
δηλαδή περισσότερο και από το μέγεθος της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας τους. Από το πιο πάνω ποσοστό των 7 δισεκατομμυρίων, ένα 80% το έχει επομιστεί η ίδια η ναυτιλιακή βιομηχανία, δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι εμπλεκόμενοι, και ένα 20% τα ίδια τα κράτη. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, για περισσότερες λεπτομέρειες και ενδοσκοπική προσέγγιση, παραχωρώ το λόγο στους 3 διακεκριμένους ομιλητές του πάνελ μας, που θα έχουν την τιμή να σας αναπτύξουν τις απόψεις τους, τις εμπειρίες τους και τις πολύ εξειδικευμένες τεχνογνωσίες τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα περάσω τώρα βεβαίως το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον Κάπτεν Χάρτμουντ Χέζε, φίλο από τη Γερμανία, που έχει μία ομολογουμένως πολύ καλή και εντυπωσιακή διαδρομή στο χώρο. Ο Κάπτεν Χέζε σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Βόνης και ενεπλάκη με το εμπορικό ναυτικό της χώρας του. Κατέχει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο και ενεπλάκει με επιχειρήσεις και δραστηριότητες που είχαν να κάνουν με μεταφορές επικίνδυνων φορτίων. Το 1991 εισήλθε στον International Maritime Organization σαν αρχικά τεχνικός σύμβουλος και αργότερα ενεπλάκει και στο υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης, όντας τεχνικός σύμβουλος υψηλού επίπεδου στον Γενικό Διευθυντή. Την ιδιότητα αυτή την διατηρεί ακόμα σαν σύμβουλος του οργανισμού, αν και από τον Δεκέμβριο που μας πέρασε είναι πλέον στο μόδι της σύνταξης. Θα περάσω το floor στο Captain Hesse. Thank you, Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a particular pleasure for me to be here with you this afternoon and talk about IMO activities relating to enhancing maritime security in general and, of course, countering piracy. My little agenda for this afternoon is we look into the measures enhancing maritime security under SOLAS Chapter 11.2 and the International Ship and Port Facility Security Code, automatic identification systems, long-range identification and tracking of ships, the revision of the suppression of unlawful acts against the safety of navigation treaties and the particular boarding provisions therein. And then we look at piracy, the legal basis, global situation briefly, the regional agreements we have developed and agreed, and to counter it, the regulatory side with the capacity building side, the counter-piracy capacity building. As most of you are aware, following 9/11 in New York, IMO developed and adopted amendments to the SOLAS Convention, a new Chapter 11.2 and the ISPS Code to enhance maritime security in 2002, adopted, entered into force 2004, is now applicable, mandatory for 162 contracting governments. It applies, of course, to all passenger ships, cargo ships over 500 gross tonnage and mobile offshore drilling units not on location, as well as port facilities serving such ships engaged in international voyages. When we did amend SOLAS Chapter 11.2, we also did amendments to Chapter 11.1 on measures to enhance maritime safety to require ships to carry a ship identification number, a unique number which stays with the ship, as many times the name or the flag of the ship may change, this ship number stays with the ship and can be identified thereby. As well as a carriage requirement for a continuous synopsis record, which is a long list of information the ship has to carry on board relating to its ship's name, master's name, registration, flag, classification society, etc., to give the history of the ship in one view. Under Chapter 11.2, the ship is also required to carry a ship security alert system, whereby the push of a button, the master can alert in case of emergency his
company and its flag state. We also amended Chapter 5 on safety of navigation to accelerate the requirement for carriage of automatic identification systems, that is a near-coastal identification system, broadcasting system available globally up to, say, 60 miles from the coast, and later on the long-range identification and tracking systems for ships, which entered into force only 2008, together with the performance standards and functional requirements for that system. This system, different to the AIS system, is global, available everywhere in the world, and it is secure. Only states and entities who have an entitlement to receive LRIT information are getting that information. The performance standards, of course, address all the issues required equipment service providers, the data centers, the various, the data exchange, distribution plan, etc. International oversight by the International Maritime Satellite Organization, and data access, as I indicated, only by flag states, port states, and coastal states, as well as SAR services, who have an entitlement. The system works like this, that obviously every port state to which a ship is heading can require LRIT data as far as the port bylaws require, either time or distance from the coast, as well as a flag state who can, of course, always require LRIT information at any time and anywhere. But new, of course, is here that also coastal states can require LRIT information from ships passing its coast up to 1,000 nautical miles from the coast. And this is how the system roughly works. We have a national, perhaps regional or cooperative LRIT data centers, perhaps an international one. We haven't there wasn't a need to establish one yet. And they all buy and sell LRIT data through the international data exchange, which makes the system secure. Returning to the ISPS code, of course, the ISPS code requires the appointment of company, ship, and port facility security officers, as well as the ship and port facility security assessment, upon which a security plan, an associated security plan, will be developed. It will be certified and verified and periodically reviewed. It requires training, drills, and exercises of all personnel involved, but it also provides requirement for control and compliance measures in addition to normal port state control measures, whereby suspect ships can be further subsequented to control measures, which may result in either the expulsion of a ship from the port, the non-admittance of a ship to the port, or indeed detention of the ship in port if things have to be rectified. The whole issue of ship and port for security revolves, of course, about threat assessment initially, whereupon a threat level is being designated at a particular time. Then, of course, it all is about access control and restricted areas, development of security duties and establishment of roving patrols, security awareness and vigilance in general terms by all those involved, and of course the deployment of security equipment and systems. The organization has subsequently, of course, developed a number of guidance documents, apart from the fact that Part A of the ISPS code is mandatory and Part B is a recommendatory as guidance already, but additional guidance for the submission of security-related information prior to entry into port, of course, as well as guidance on voluntary self-assessment for all the stakeholders concerned, and guidance on the important issue of control and compliance measures I mentioned earlier. And all this guidance material has more recently been
collated in a maritime security manual available from the organization. In parallel with the amendments to SOLAS, we also have revised the Suppression on Unlawful Acts Convention. Two new protocols were adopted in 2005, including new offenses, namely the carriage of weapons of mass destruction, namely nuclear, fissile, or dual-use materials, and it has linked the treaties to the non-proliferation treaties. It also included provisions for boarding of suspect ships at the high seas, which is a new approach for IMO. It entered into force in July 2010, and it, coming to the particular boarding provisions, which are encapsulated in Article 8 bis, which requires cooperation to the fullest extent possible by all parties concerned, that is flag state, coastal state, or the state of the intervention naval ship. It requires a process and options for making, receiving, and responding to boarding requests. You have to be available 24/7, of course, to be able to respond and request. And it provides for the allocation, preservation of jurisdiction, so we know who is in charge, whose jurisdiction the ship is under at any time. And it describes the conduct of boarding and disposition operations, but it also addresses recourse of damage, harm, and loss during such boarding activities, and some further implementation guidance. Coming to the issue of piracy, we all know, and it was, I believe, mentioned that UNCLOS already governs this, defines piracy in Article 101. But UNCLOS also defines maritime zones, which is in particular interest on the issue of maritime security and piracy. What is territorial waters? What is contiguous zone? What is the EEZ? And what is the high seas? A number of other provisions were, of course, adopted over the years. IMO has been dealing with this issue for 25 plus years. IMO resolutions here, assembly resolutions in the first dot are mainly Somali-based resolutions. The second one are the UN Security Council resolutions relating to Somalia piracy. The third one are the UN Security Council resolutions relating to West Africa. Then we have established, of course, the contact group on piracy of the coast of Somalia under Resolution 1950. We have also established, in close cooperation with the navies in the Gulf of Aden, the International Recommended Transit Corridor. We have adopted for the Somali Basin the Djibouti Code of Conduct, and for West Africa, most recently, the West and Central Africa Code. And we developed and adopted a number of IMO guidance. When piracy was rampant in Southeast Asia and the Malacca Strait already in the early 90s, we developed global guidance for all ships, governments, and ship owners on the repression of piracy and the investigation of piratical attacks code. When Somali piracy came around, we adopted more Somali-specific guidance because member governments at IMO are not willing and have no appetite to deal with this issue on a global level because it should be regionally restricted, specifically when it comes to carriage of arms on board, etc. So we developed guidance for flag states, coastal states, port states, and the ship itself on the use of armed security personnel on board, and subsequently guidance for privately contracted armed security guards, as well as most recently the guidance for private maritime security companies providing PCAP services, upon which the ISO, the International Standardization Organization, has also developed a standard, 28,007.
Now, the global situation, we have seen these figures before. I will do that only very briefly. Tendency is very positive. We saw a 40% decline of piracial attacks in 2012 vis-a-vis previous years. Southeast Asia followed that trend. Only in the Malacca Strait, we saw two more. West Africa, we have seen only three more, but it doesn't really reflect the severity of the situation. I'll come to that in a minute. In East Africa, Somali Basin, that's where the main decline was, 186 less than the previous years, minus 21 as far as successful attacks were concerned. And of course, the success ratio stays the same since both the figures went down. So globally, a positive trend, but nothing to be complacent about. But when it comes to the hijacked ships and people and persons held, then the situation looks a bit different. In fact, in 2012, we had higher numbers than in the previous year, and this reflects the situation in West Africa, where hijacking of ships is now rampant, but not for hostage or ransom purposes like in Somalia, but for stealing the cargo, discharging the cargo, selling the cargo, and then returning the ships after a few days. But this figure is clearly showing the situation. End of last month, still seven ships and 77 seafarers held hostage, which is, of course, still one too many. The success and decline in the Somali context is, of course, mainly due to the fact that naval forces patrol more informed, more intelligent-based. Also the provision of LRT data to the naval forces by IMO through an appropriate polygon, improved implementation of the guidelines and best management practices by the ships, but also the imprisonment, of course, of 1,000-plus pirates and hundreds of them lost at sea. And most importantly, of course, or most recently, the carriage of PCAPs on board ships. The naval success in the Gulf of Aden has, of course, its consequences, namely the geographical expansion of pirate operations up to 1,750 nautical miles off the coast. We have seen attacks. That would mean 2.8 million square miles need to be controlled. You know much better than me, that is a sheer impossibility, and this is mainly due to mothership operations by the pirates. This shows more the picture in 2011 rather than 2012, where, as I said earlier, the situation has drastically declined. Now, we have to help the countries in the regions to help themselves in the long run, developed a number of regional agreements. In Southeast Asia, the regional cooperation agreement against piracy in 2006 and the cooperative mechanism in 2007, which have basically made piracy, with severe piracy cases, disappear. In West and Central Africa, we had initially the IMO MOCWA, that is the Maritime Organizations for West and Central Africa Integrated Coast Guard Function Network, and more recently, last month, the adoption of this code of conduct. In East Africa, we adopted the Djibouti Code of Conduct and adhere to the Kampala process. I'll come to that in a minute. Djibouti Code of Conduct, January 2009, adopted. 20 states in the region agreed to cooperate. Cooperate in investigation, arrest, and prosecution of suspect pirates, the interdiction and seizure of suspect ships, but also the rescue of ships, persons, and property after such a piratical attacks, and most importantly, conduct of shared operations between the countries in the region. It rests on four pillars: on the implementation of national legislation. When countries don't have it, we help and assist them to develop and implement it. Also, the establishment of law enforcement and Coast Guard capabilities in the countries of the region through development and of capacity by training and other technical assistance. Here, by the way, we work very closely also together with the Greek naval forces by training Somali
and region coast guard personnel in the Greek island of Crete very successfully, and we thank you for that. And of course, the improvement in general terms of maritime situational awareness, which we do through provision of AIS sensors, LRIT stations, etc., and the establishment of information sharing centers, where we use existing maritime cooperation, maritime rescue coordination centers in Kenya and Tanzania, and a new information sharing center in Sanaa, and the construction, of course, of a training center in Djibouti. As far as West Africa and Central Africa is concerned, I mentioned the IMO MOCWA MOU already. Whoops, that is not from me. Oh, it's from me. That's I need your assistance. Okay, yeah, thank you. Other initiatives in the region, the UN Security Council resolutions I mentioned, the African Union adopted the Integrated Maritime Strategy in December last year, the Economic Commission of Central African States, the Maritime Strategy developed and adopted, as well as the Economic Commission of West African States developed a draft maritime strategy and the MOU. Now, here in West Africa, we cast the net a little bit wider because we are addressing not only piracy, like in the Djibouti Code of Conduct, but we are addressing maritime and offshore security in general terms, the suppression of piracy and armed robbery being part of it, but also fishery protection, counter illegal trafficking, all kinds of trafficking like arms, weapons, drugs, and illegal migration. Protection of the marine environment, safety of navigation, and search and rescue. So as I said, last month, in 19 March, this was adopted, and it will be open for signature from May. The key objective, similar to the Djibouti Code of Conduct, review of national legislation, if not in place, development of it, capability and maritime law enforcement building, capacity building, cooperation between all countries concerned, between all signatories, in general terms, coordinated, smooth and effective communication through information exchange centers, similar like in the Somali Basin or in the Malacca and Singapore Strait, indeed. So we can call this a Djibouti Code Plus in that much as it addresses transnational organized crime in the maritime domain, in general terms, maritime terrorism, IUU fishing, and other illegal activities at sea. A few examples of articles as they relate, the African Union being the repository. Now, where do we go from here in terms of IMO? Of course, we'll be implementing the Djibouti Code of Conduct as well as the West and Central Africa Code of Conduct. We initiate a new project, the Protection of Southern Shipping Lanes, here as PSSL, to prevent piracy moving south from the Gulf of Aden, where it becomes more difficult for the pirates to the success of the navies. So we want to prevent piracy moving south in the Mozambique Channel, so we'll do a project there. This is all, of course, a very much UN-based approach, a multi-agency cooperation approach, where we work very closely together with all the other relevant UN agencies and international and regional organizations. We will review the best management practices and the IMO guidance on a regular basis as we gain experience. And we will, of course, enhance our cooperation with the navies as it is required. We'll continue to engage with the contact group on piracy of the coast of Somalia, specifically as it relates to the debate on the review of the high-risk area. Few countries would like to limit that high-risk area. And the liability debate, which is rampant,
on the arms on board issue, what are the liabilities, what are the legal issues. As far as Somalia concerned, we'll be developing a sustainable maritime sector in Somalia. We will support UNPOS or its successor. UNPOS will be ceasing to exist by end of June, I believe. We'll continue in the Kampala process. We recently had a meeting in Addis Ababa where the relevant Somali four regions and central government were represented, developing by themselves, from themselves, but for themselves, a maritime resource and security strategy, very forth-looking, very encouraging indeed. We would like, of course, SOLAS 11.2 and the ISPS code be ratified and implemented and will assist the Somalis in doing that. We would like to see fellowships for Somalis be given for the World Maritime University and IMLI, as well as the rehabilitation of seafarer fishermen training and certification centers, facilitation of maritime traffic in general terms together with WCO, more efficient ports in Somalia, fishing sector training together with FAO, and in general terms, of course, Coast Guard capabilities and maritime domain capability training. I thank you very much for your attention. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάπτεν Έσε για την πραγματικά πολύ λεπτομερή και εξειδικευμένη παρουσίαση που έκανε και παράλληλα βέβαια να τον ευχαριστήσω και να τον ευχαριστήσουμε που παρευρίσκεται από τη χώρα του στην Ελλάδα και ειδικότερα στο συνέδριο του Exposec Defense World. Από τα αναφερθέντα, ανεξάρτητα κανείς από εμάς ή αυτούς που θα διαβάσουν τα πρακτικά δει πόσο σχετικός ή μη σχετικός είναι με το αντικείμενο, αυτό το οποίο βγαίνει ξεκάθαρα από αυτή την παρουσίαση του Captain Μέσα είναι ότι τα πράγματα πλέον αρχίζουν και αλλάζουν επίπεδο. Η παγκόσμια κοινότητα διαφοροποιείται στον τρόπο αντιμετώπισης του ελέγχου της ναυσιπλοείας αλλά και παράνομων ενεργειών και δημιουργείται πράγματι ένα πλαίσιο πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο στο να μπορεί η παγκόσμια κοινότητα αυτή την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα να την εκτελεί με το κεφάλι της, θα έλεγα, ήσυχο. Βεβαίως, μέσα από αυτή την παρουσίαση και από αυτά τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία βγαίνουν και κάποια ερωτήματα. Εάν οι άνθρωποι που παράγουν αυτές τις διαδικασίες και οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να τα τρέξουν μεταξύ τους μπορούν και συνεννοούνται, το ζήτημα είναι εάν οι εφαρμοστές, δηλαδή η ναυτιλιακή βιομηχανία, οι πλειοκτήτες, οι σχολές, τα πληρώματα και γενικά και τα κράτη που εμπλέκονται με τους σχετικούς οργανισμούς και υπηρεσίες μπορούν και να τα κάνουν αυτά, να τα δεχθούν και να τα εφαρμόζουν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, ώστε το φαινόμενο αυτό κάποια στιγμή να εξαφανιστεί, που θεωρητικά είναι μάλλον αδύνατο, εφόσον εκτελούνται πλοές πλοίων. Ευχαριστώ πολύ, Captain Μέσε. Thank you very much. Θα περάσω τώρα το βήμα στον Ναύαρχο, τον κύριο Θεοφανίδη. Πιστεύω ότι περισσότεροι εξ ημών έχετε γνώση για την προσωπικότητα του συγκεκριμένου αξιωματικού, ο οποίος έχει μία λαμπρή καριέρα στο πολεμικό ναυτικό. Πολλοί τον γνωρίζουν και από τις τοποθετήσεις, τις υπεύθυνες που έχει κάνει κατά καιρούς και μάλιστα σε στιγμές δύσκολες της Ελλάδος τον τελευταίο καιρό. Το βιογραφικό του είναι πράγματι από τα πάρα πολύ πλούσια, βιογραφικό της πρώτης γραμμής, αν και γεννημένος στην Αθήνα, εντούτοις, και όχι στον Πειραιά, εντούτοις τον απορρόφηση θάλασσα και μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος υποβρυχίως. Αποφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1967. Δεν θα αναφέρω όλη τη διαδρομή, θα αναφέρω όμως ορισμένα milestones της διαδρομής του. Το 1970-71 εκπαιδεύτηκε στις υποβρύχιες καταστροφές, στα γνωστά ΟΗΚ. Το 76-78 διετέλεσε πρώτος διοικητής στον ΟΗΚ και εν συνεχεία
πήγε και στην Εθνοφρουρά της Κύπρου και ήταν διοικητής των ΟΗΚΕΝ όλου του στολίσκου των ταχυπλών σκαφών. Εν συνεχεία διατέλεσε κυβερνήτη σε αρκετά πλοία πολεμικά του πολεμικού ναυτικού. Ένα άλλο αξιοσημείωτο είναι ότι απεφύτησε το 82 από τη Ναυτική Σχολή Πολέμου του Ναυτικού. Το 1987-88 διατέλεσε διευθυντής του ναυστάθμου Αμφιάλης. Το 92-94 διατέλεσε ακόλουθος άμυνας της Ελλάδος στην Μεγάλη Βρετανία και στην Ιρλανδία. Επανειλημμένα διοικητής των ΟΗΚ και σε μάλιστα στιγμές που πολλοί από εμάς είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Και το 1995 αποστατεύθηκε με τον βαθμό του υποναβάρχου. Βέβαια, σαν μάχημος και σαν άνθρωπος με περίσσια ενέργειας, στο πολιτικό βίο έχει φτιάξει μια άλλη διαδρομή, μια καριέρα. Διατέλεσε Γενικός Διευθυντής Ναυτιλιακής Εταιρείας, σύμβουλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και τώρα είναι Γενικός Διευθυντής της Deterrence Force Services LTD. Κύριε Ναύαρχε, τιμή μας που σας έχουμε στο... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε γενικότητες, διότι οι προλαλήσαντες σχεδόν το έχουν καλύψει το θέμα με το τι πρέπει να γίνει, πώς γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνής, αυτά που λέει ο IMO, τα SOLAS, τα ISPS Code και όλα αυτά, που σε πολλούς είναι άγνωστα, αλλά που όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο παρά που να είχαμε μία προσπάθεια συντονισμού ενεργειών, κρατών και οργανισμών για να προστατεύσουν τη διεθνή ναυτιλία και κατά βάση τις ανθρώπινες ζωές και βεβαίως τα πλοία και τα φορτία. Στη μακραίωνα ιστορία του θαλασσίου εμπορίου, η ασφάλεια των θαλασσίων οδών ήσαν πάντα ένα ζητούμενο που κατά μεγάλες περιόδους της ιστορίας αμφισβητήθηκε πλήρως. Οι επικίνδυνες θάλασσες ήταν συνήθως αυτές που η διακίνηση αγαθών ήταν μεγάλη και ως εκ τούτο το κέρδος από την κατάληψη πλοίων και των φορτίων ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό. Τις ξέρουμε τις ιστορίες, αυτές ξεκινάνε από το Αιγαίο, δεν ξέρω τι ήταν πρώτο, η γυναίκα και ο αντίπαλός της, ή η θάλασσα, το πλοίο και οι πειρατές. Όλα αυτά πάνε πακέτο. Μετά την ολοκλήρωση της απεικιοκρατίας και των συγκρούσεων των ναυτικών κρατών, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Αγγλίας και Ολλανδίας, και με την ταυτόχρονη ανάπτυξη πειρατικών πλοίων, κατά τον 16ο και 19ο αιώνα, είτε διήδιον όφελος, είτε σε συνεργασία με έναν από τους αντιπάλους, επέφερε όχι μόνο τεράστια κέρδη στους πειρατές, αλλά και ισχύ και πλούτο στα αντίπελα στρατόπεδα, που με επίσημες αποφάσεις, letter of marque, εχωρούσαν το δικαίωμα σε ικανούς ναυτικούς και στα πλοία τους, να καταλαμβάνουν τα εμπορικά πλοία των εχθρικών κρατών και η Λία να μοιράζει στα δύο. Τόσο η βασίλισσα της Αγγλίας, τόσο ο κύριος Μόργαν. Και έτσι πήγαινε σε όλο τον κόσμο. Νομίζω πρώτοι ξεκίνησαν οι Βενετοί και μετά το μάθανε οι υπόλοιποι και συνεχίσαν. Στο τέλος του 19ου αιώνα η πειρατεία πήρε τέλος και η ασφάλεια των θαλασσών απεκατεστάθη. Ούτω, μέχρι πριν 5 χρόνια, η ελεύθερη διακίνηση των αγαθών σε όλες τις θάλασσες του κόσμου για τα εμπορικά πλοία ήταν δεδομένη. Μερικές εστίες κινδύνου από πειρατές, όπως αυτές που εμφανίζονται κατά τη δεκαετία του 90 στο Μαλάκα Στρέιτ, ήταν χαμηλού κινδύνου. Κανένα μέτρο δεν αναλαμβάνεται από τα όμορα κράτη εν αρχή, όπως Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Ταϊλάνδη, για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, αφού οι πειρατικές ενέργειες είχαν σκοπό μικροκλοπές των τροφίμων και χρημάτων. Συγκεκριμένα έτυχε εκείνη την εποχή
να κάνω τον Γενικό Διευθυντή σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και τέθηκε το πρόβλημα. Αν θα οπλίσουμε τα πληρώματα, που το ερώτημα ήταν καλά αυτοί ξέρουν, τις συνέπειες από μια εμπλοκή με πυροβόλα όπλα ή θα ήταν καλύτερα να κάνουμε κάτι άλλο. Η απόφαση ήταν ο κάπτεν του πλοίου στο χρηματοκιβώτιο να έχει 10.000 δολάρια και να είναι και ανοιχτό. Τελικά, η διεθνής κοινότητα γύρω στο 2005 απεφάσισε πιέζοντας τα όμορα κράτη να λάβει μέτρα με αποτέλεσμα ναυτικές δυνάμεις περιοχής οι οποίες ενεμπλέκονται στο πρόβλημα Μαλάκα Στρέιτ να ενεργοποιηθούν για να μειώσουν τα αποτελέσματα των πειρατών. Και έτσι, με τη βοήθεια των ναυτικών, των ομόρων κρατών και του Αμερικανικού ναυτικού, το οποίο είχε ευαισθητοποιηθεί, κατόρθωσαν να μειώσουν αυτές τις ενέργειες που σας είπα ήταν μικροκλοπές κατά βάση ναυτίες, αυτό ήταν ο σκοπός, και να το έχουν μειώσει σε ένα επίπεδο λογικό, δεν έχει εξαλειφθεί βέβαια, αλλά έχει μειωθεί κατά 90%. Την τελευταία όμως πενταετία, δηλαδή αν θέλετε από το 2007, αρχίζει να εμφανίζεται ξανά πειρατεία έντονη στον Ινδικό ωκεανό και σε τμήματα του Ατλαντικού. Στο μεν Ινδικό, στον Βόρειο-Ανατολικό Ινδικό, στο δε Ατλαντικό ή στη Δυτική Αφρική. Μεγάλα ποτάμια, ο έλεγχος χαλαρός και άρχισε αυτό το πράγμα να αναπτύσσεται και να αναπτύσσεται βία. Στο μεν Ινδικό ωκεανό, ο αντικειμενικός σκοπός των πειρατών είναι η κατάληψη του πλοίου και τελικά παίρνοντας τα λίτρα, εκβιάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες για την ασφάλεια του πληρώματος, της αξίας του πλοίου και βέβαια του φορτίου, να διασφαλίζουν λίτρα μεγάλων ποσών, δηλαδή τα 5 και 7 εκατομμύρια ήταν πλέον καθημερινότητες. Και αν σ' αρέσει. Και θα έχετε ακούσει ότι βρέθηκαν πλοία τα οποία να κρατούνται για 9 μήνες, για 10 μήνες και τα πληρώματα βεβαίως να υποφέρουν και αυτό ήταν το μέγιστο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η διεθνής κοινότητα. Και στη Δυτική Αφρική είχαμε κάτι άλλο. We make the boarding, we get the ship, we kill the people. Παίρνουμε ένα κομμάτι από το φορτίο, ό,τι μπορούμε, το εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Αυτές είναι δύο διαφορετικές εικόνες πειρατείας σε δύο τεράστιες θαλάσσιες περιοχές σήμερα. Δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Έχουμε και στην Κίτρινη Θάλασσα, έχουμε και στην περιοχή του κόλπου του Μεξικού μικροεπισόδια. Αλλά υπάρχουν. Έχω δε να πω ότι οι πειρατές Δυτικής Αφρικής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή, δηλαδή αν σκοτώσουν και 5-6, doesn't matter at all. Ενώ από την άλλη μεριά ο αντικειμενικός σκοπός είναι η διασφάλιση του πλοίου, να καταληφθεί το πλοίο. Δεν θέλουν σκοτωμούς. Όπως ανέφεραν οι πλωραλίσαντες, οι πειρατές συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως θαλάσσιοι κλέφτες. Εάν μπατάρει αυτό και γίνουν τρομοκράτες, τότε θα μπατάρει όλο το σύστημα. Αλλά συνεχίζεται
η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να θεωρούν τους πειρατάς κλέφτες της θαλάσσης. Η πολιτική αποσταθεροποίηση γεωγραφικών περιοχών ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη της πειρατείας, γιατί εδώ είναι το αντικείμενο. Όπως αναφέρθη προηγουμένως, η κυρία περιοχή του φαινομένου αυτού του εντόνου άρχισε στον βόρειο ανατολικό Ινδικό. Ο λόγος ήταν απλός. Αυτή η τεράστια χώρα που λέγεται Σομαλία με μία ακτή συνεχόμενης τάξης των 2.000 μιλίων είναι απόλυτα ανεξέλεγκτος. Ήταν και είναι 20 χρόνια τώρα. Άρα, κανένας έλεγχος πουθενά, καμία κρατική υπόσταση να ρωτήσει το πειρατή κύριο Καραπαπούτσογλου γιατί παιδί μου πήρε σαν βαπόρι και το έφερες εδώ ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν υπήρχε χώρος το κλοπημαίο να βρεθεί. Και αυτή ήταν η ακτή τάδε εγγύης με το χωριό δίπλα και όλα αυτά που έχετε δει στις τηλεοράσεις. Έτσι ακριβώς. Με τα μεγάλα καγέντζι, πράγματα, ιστορίες, μιλάμε για απίθανες καταστάσεις. Το άλλο μέρος, το οποίο είναι και αυτό αποσταθεροποιημένο και να μην θεωρούμε ότι είναι μια ειρηνική πολιτεία, είναι η Ερυθρέα. Το τρίτο, που είναι η μη σταθεροποιημένο ή αποσταθεροποιημένο, είναι όλοι οι εμένοι. Αν λάβετε λοιπόν και κάνουμε ένα τρίγωνο, βλέπετε 2.000 μίλια από τη μια μεριά και άλλα 2.000 μίλια από την άλλη, είναι μη ελεγχόμενα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η προϋπόθεση της αναπτύξεως των θαλασσίων κλεφτών ή πειρατών. Somali Pirates International SA, θα τους έλεγα εγώ. Έτσι λοιπόν, είχαμε από το 2007 με ένα κτίριο λάκτισμα, αλλά από το 2008 πλέον αυτό να είναι flourishing, την ένταση των πειρατών, των σομαλών πειρατών, εγγύς εν αρχή των σομαλικών και ιεμενικών ακτών και αυτό επεκτάθηκε να γίνονται οι πειρατείες σε απόσταση 1.000 μιλίων από τη Σομαλία. Διότι αυτή τη στιγμή καταλαμβάνανε το πλοίο, ανέβαναν οι κύριοι πειρατές επάνω και του λέγανε του κάπτον τώρα πάμε στα σακτά σας δικά μας, έχουμε και ωραία ψάρια να τρώμε όλοι μαζί. Το αποτέλεσμα. Η Διεθνής Ναυτιλία ευθυνδιάστηκε και οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετώπισαν άπειρους νέους κινδύνους. Εκ των οικονομικά καταστροφικών αποτελεσμάτων για αυτές και τους πλειοκτήτες. Δηλαδή το θέμα ήταν οικονομικά how much it cost to business. Οι συνεχείς καταλήψεις πλοίων και τα υπέρογκα χρηματικά ποσά τα οποία απαιτούνται εξανάγκασαν τη Διεθνή Ναυτιλία και τις ασφαλιστικές εταιρείες να ζητήσουν τη συνδρομή των κρατών. Έτσι ξεκίνησε. Και έτσι λοιπόν, πολύ αργότερα, με τις πρωτοπές από τον IMO, ότι θα γίνει εδώ πέρα και πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα, και των ναυτιλιακών εταιριών, ο κόσμος μου, τα πληρώματά μου, ο άλλος στο φορτίο μου, ο τρίτος στο καράβι μου. Άρχισε λοιπόν να δημιουργείται μία προϋπόθεση ώστε το πράγμα να αντιμετωπιστεί. Μετά από τις όλες αποφάσεις οι οποίες ήδη ανεφέρθησαν, σε συνεργασία με αυτό που λέγεται ISP, S-Code, International Ships and Port Securities, που είχε αρχίσει πριν και το ISM Code που αφορά το safety, με αυτές τις δύο ενότητες ελήφθησαν μέτρα.
Και τα μέτρα ήταν πρώτον απ' όλα να εμφανιστούν ναυτικά του κόσμου που δεν είχαν καμία δουλειά με αυτή τη θάλασσα. Δηλαδή περισσότερο για τον Ινδικό μιλάω. Έτσι λοιπόν και σιγά σιγά η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία, οι νατοϊκές δυνάμεις από την άλλη, δημιούργησαν δύο μεγάλες ομάδες, τη CTF-151 και την Αταλάντα, ούτως ώστε να διασφαλίζονται δύο κομμάτια, δύο ζώνες, ένα που είναι παράλληλα με τις ακτές της Ιεμένης και μία άλλη που είναι το δρομολόγιο που φεύγουν τα καράβια μεταξύ του κέρας της Αφρικής και της Σοκότερας και κατεβαίνουν κάτω μέχρι την Κένια, όπου εκεί ενεργεί η Ευρωπαϊκή Δύναμη. Οι δύο αυτές ευρωπαϊκές δυνάμεις, κάνοντας διαφορετικά σημεία ελέγχου και διοικήσεως και έχοντας πλέον αναπτυχθεί, έχουν τη δυνατότητα πλέον να ενεργούν όσο μπορούν πιο γρήγορα ή στην προστασία των πλοίων, ανάλογα με τις αποστάσεις που βρίσκονται, έτσι. Όλα αυτά είναι σχετικά. Και να παρέχουν προστασία από τη μια μεριά και φόβο προς πειρατές ότι δεν θα κατορθώσουν αυτοί να κάνουν το σκοπό τους και να φέρουν το αποτέλεσμα, δηλαδή να έχουν πάρει το πλοίο, όπως είπα πριν. Έτσι λοιπόν, όπως υπόθηκε από τον προλαλήσαντα, έχει γίνει κατορθωτό μέχρι σε ένα σημείο να έχει μειωθεί, ενώ οι επιθέσεις παραμένουν περίπου στα ίδια νούμερα, έτσι μη θαρρεί κανένας ότι αυτό έχει πέσει, το αποτέλεσμα των επιθέσεων να έχει μειωθεί, δηλαδή μικρότερος αριθμός συλλαμβανομένων πλοίων, και τα λέω για τον ειδικό, γιατί στη Δυτική Αφρική έχουμε άνοδο, και έτσι λοιπόν να έχει δημιουργηθεί ένα balance. Ο αντικειμενικός σκοπός όλων αυτών των ενεργειών είναι μόνο ένας, η διασφάλιση της ασφαλούς διελεύσεως των εμπορικών πλοίων από τις επικίνδυνες θάλασσες. Να ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος του εμπορίου, ο όγκος των πλοίων που διακινείται στον Ινδικό, είναι ο πιο μεγάλος του κόσμου. Διότι είναι ό,τι από τη Δύση πάει στην Ανατολή και ό,τι από την Ανατολή έρχεται στη Δύση. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι λοιπόν, όλοι είναι εκεί μέσα. Άρα λοιπόν το κέρδος για τα Somali Pirates International είναι πολύ μεγάλο. Όλα αυτά έφεραν και κάποια άλλα αποτελέσματα. Επειδή ήταν αδύνατος με την προστασία μόνο των πολεμικών πλοίων να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ναυτιλωμένων, οι ναυτιλιακές εταιρείες μαζί με τη συνδρομή των ασφαλιστικών εταιριών, οι οποίες ανέβασαν τα ασφάλιστρα, άρα κέρδισαν, και πέρσι θα μπορούσα να πω ότι κέρδισαν 8 δις δολάρια, ναι, εξανάγκασαν να βρεθούν τρόποι αμήνης. Οι τρόποι αυτοί της αμήνης ξεκίνησαν σιγά σιγά με διάφορα μέτρα, τα οποία δεν έχει νόημα να σας αναπτύξω, το τι κάνουν, πώς θα βάζουν τα πλοία, πώς θα προστατεύουν, πώς θα ισχυροποιούν, πώς θα κάνουν κάστρα, να αρχίσουν να έχουν ομάδες ανθρώπων ικανών, οι οποίοι να έχουν σχέση με τη θάλασσα, δεν μπορεί να τσοπάνεις, να τον βάλεις να φυλάει το πλοίο, και αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ως υποχρέωση την διασφάλιση της ζωής του πληρώματος, την ασφάλεια του πλοίου και την αποτροπή της πειρατικής ενεργείας. Έτσι. Αποτροπή είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Και αυτό στην αρχή έγινε με αόπλους φρουρούς και στη συνέχεια σιγά σιγά και μετά από πολύ μεγάλες αντιδράσεις έγινε και με ενόπλους.
με αντικειμενικό σκοπό, όχι happy trigger. Όποιος έρχεται με μία βάρκα, τον του φεκάμε. Έτσι, είναι αυτό που πάθανε οι Ιταλοί. Δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, με συγκεκριμένους κανόνες, πολύ σοβαρούς, ακολουθώντας τις διεθνείς ναυτικές ορολογίες και νομοθεσίες που αφορούν την ασφάλεια των θαλασσίων μετοφορών και των νόμων περί ζωής, ενεργούν οι ομάδες αυτές για την αποτροπή της πειρατικής ενεργείας. Και η περίπτωση κατά την οποία θα χρησιμοποιήσουν τον οπλισμό τους είναι συγκεκριμένη και μόνον εάν τεθεί σε αμφισβήτηση πλήρη η ζωή του πληρώματος και η ασφάλεια του πλοίου. Και το λέω αυτό να είναι ξεκάθαρο, διότι η ζωή του ανθρώπου, ανεξάρτητα αν είναι κλέφτης ή μη κλέφτης, έχει την αξία της και δεν είναι πινάκια. Για να μην σας κουράζω, θα φτάσω στο συμπέρασμα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει πειρατεία, γιατί είναι, είπαμε, πολύ παλιό είδος, αλλά λόγω της φυσταμένης πολιτικής αστάθειας σε παραθαλάσσιες χώρες, σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου, όπου η απόκρυψη των πειρατών και των μέσων τους είναι δυνατή και όπου ο θαλάσσιος έλεγχος είναι χαλαρός ή αδύνατος, η πειρατεία θα αναπτύσσεται. Προς τούτο, η Διεθνής Ναυτιλία πρέπει να λαμβάνει τα ενδεικνώμενα μέτρα εκείνα που θα αποτρέπουν τις πειρατικές προσπάθειες και θα διασφαλίζουν τη ζωή του πληρώματος και την ασφάλεια των πλοίων. Η δε διεθνής κοινότης να λαμβάνει τα άλλα προσήκοντα μέτρα που θα διασφαλίσουν την δημιουργία κρατών τα οποία να έχουν και ένομον τάξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Άβαρχο, τον κύριο Θεοφανίδη. Θα επικαλεστώ μια αμερικάνικη παροιμία που λέει ότι 5 χρόνια εμπειρίας ισούνται με ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα παρά τις εξειδικευμένες ακαδημαϊκές ναυτικές σπουδές που έχει στο βιογραφικό του. Με το πολύ εύγλωτο τρόπο έκφρασής του, χωρίς διαφάνειες ακαδημαϊκού χαρακτήρα, μας πέρασε μέσα από την σκληρή πραγματικότητα το πώς σήμερα λειτουργεί η εφηρμοσμένη υπηρετία και πώς θα μπορεί κανείς να την αναχαιτήσει, γιατί όπως προαναφέρθηκε, ουδέποτε αυτός ο δείκτης, ο πειρατικός, μπορεί να μηδενιστεί εφόσον διενεργούνται ταξίδια με πλοία. Κάτι αντίστοιχο βέβαια υπάρχει και στην ασφάλεια των πτήσεων, που λέμε ότι ουδέποτε ο δείκτης ατυχημάτων μπορεί να μηδενιστεί εφόσον διενεργούνται πτήσεις με αεροπλάνα. Μας προσωπικά με εντυπωσίασε η αντιδιαστολή που έκανε κυρίως στην Αφρική, όπου έχουμε μία κατάσταση unbalanced, όπου από τη μία μεριά, από την Ανατολική, έχουμε μία κατάσταση, θα λέγαμε, μη σταθεροποιημένη και από τη Δυτική είναι πιο σταθεροποιημένη. Ότι εντυπωσιακή ήταν ο χαρακτηρισμός, μάλλον, περί θαλασσίων κλεφτών σε αντιπαράθεση με τους θαλάσσιους τρομοκράτες, και αυτό είναι ένα σημείο ευρύτερου προβληματισμού, εάν μπορούμε να το δούμε από νομικής απόψεως και διεθνές δίκαιο. Και βεβαίως, με την οικονομία του χρόνου, καταλήγει, όπως πιστεύω όλοι, και η διεθνής κοινότητα και ο καθής εξημών, στο κλασικό συμπέρασμα ότι η θεραπεία είναι η πρόληψη. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να λειτουργούμε όλοι. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νέβαρχε, για άλλη μια φορά. Και ευθύς αμέσως θα περάσω
το λόγο στον τρίτο διακεκριμένο ομιλητή μας, τον Αρχιπλήρχο του Λιμενικού Σώματος, τον κύριο Αλέξη Καύκουλα, ο οποίος βεβαίως έχει και αυτός πολύ ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, είναι διπλωματούχος μηχανικός του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου και υποψήφιος διδάκτορας. Το 1989 κατατάχθηκε και ξεκίνησε την καριέρα του στο Λιμενικό Σώμα. Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις στο Λιμεναρχείο του Πειραιά, στη Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Το 2003, παρακαλώ, μετατέθηκε στην Κύπρο σαν ναυτιλιακός ακόλουθος αμοχός του. Επανήλθε στην Ελλάδα. Το 2005 τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων. Και το 2010 τοποθετήθηκε στη θέση αυτή που κατέχει και σήμερα, δηλαδή στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, όπου και υπηρετεί. Έχει οριστεί δε σαν σημείο επαφής για θέματα ναυτιλιακής ασφάλειας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, που είναι το αντικείμενο της ενότητάς μας. Και έχει υποστεί βέβαια κατά τη διάρκεια αυτή και άλλες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και έχει διελθεί σχολεία. Κύριε Αρχιπλήρχε, ο λόγος σας, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αλλά και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Πρόσφατα, αλλά και τρέχοντα γεγονότα, αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατία απειλεί όλες ανεξαιρέτως τις χώρες. Τρομοκρατικές ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε κίνητρα. Οι θαλάσσιες μεταφορές, όπως καταλαβαίνετε, δεν αποτελούν ασφαλώς εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Όλα τα πλοία ανεξαιρέτως κάποια στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα για επίθεση, για μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής, για μεταφορά χημικών επικινδύνων ουσιών, εάν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και για τον έλεγχό τους. Από την άλλη πλευρά, οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας, καθώς συνδέουν τις θαλάσσιου μεταφορές και του χερσαίου εμπορίου, και στις οποίους λιμένες υπάρχουν εκατομμύρια και διακινούνται εκατομμύρια επιβατών. Είναι εμφανές ότι τρομοκρατικές επιθέσεις σε λιμένες μπορούν εύκολα να φέρουν σοβαρές διαταραχές στα συστήματα μεταφοράς, να αποβούν μοιραίες για τη ζωή πάρα πολλών επιβατών και ακόμη οι επιπτώσεις αυτές να προεκταθούν και στην ενδοχώρα. Στα επόμενα λοιπόν λεπτά θα αναπτύξω τις προσπάθειες που καταβάλλονται τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Η πρώτη φορά που το θέμα απασχολεί τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, είναι το 1985, μετά την κατάληψη του Ιταλικού κρουαζιερόπλοιου Αχίλλε Λάουρο στην Αίγυπτο από πάνωπλους Παλαιστινίους που ζητούσαν από το Ισραηλινό κράτος να απελευθερώσει κρατούμενους συμπατριώτες τους. Αποτέλεσμα, ένας Αμερικανός τουρίστας νεκρός. Στις 11 Ιουλίου του 1988 λαμβάνει η χώρα σοβαρότατη τρομοκρατική επίθεση στο ελληνικό κρουαζιερόπλοιο City of Poros, ενώ αυτό βρισκόταν ανοιχτά της Αίγινας. Αποτέλεσμα, 9 Αμερικανοί τουρίστες νεκροί και 40 τραυματίες. Τον Οκτώβριο του 2000 σημειώνεται επίθεση κατά Αμερικανικού πολεμικού πλοίου, το USS Cole 7, ενώ αυτό βρίσκονταν στο λιμάνι του Άντεν στην Ιεμένη για ανεφοδιασμό. Ένα ταχύπλοο σκάφος, φορτωμένο με εκρηκτικά, προσέκρουσε με ταχύτητα στα πλευρά του θωρυκτού, ανοίγοντας ένα ρήγμα περίπου 40 ποδών. Αποτέλεσμα, 17 Αμερικανοί ναύτες νεκροί και 40 τραυματίες. Στις 18 Οκτωβρίου του 2001 καταδεικνύεται με τον πιο εύγλωτο και συνάμα σουρεαλιστικό τρόπο η ευκολία χρησιμοποίησης του συστήματος μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων για παράνομους σκοπούς, καθώς οι Ιταλικές αρχές ανακάλυψαν σε λιμάνι της Νότιας Ιταλίας έναν λαθρεπιβάτη μέσα σε ένα καλά διαρρυθμισμένο εμπορευματοκιβώτιο
να διαμένει διαθέτοντας κρεβάτι, θέρμανση, τουαλέτα, νερό, επίσης να διαθέτει δορυφορικό τηλέφωνο και ηλεκτρονικό υπολογιστή λάπτοπ. Ωστόσο, η επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές έγινε αντιληπτή σε διεθνές επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία και κυρίως μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 και την επακόλουθη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναγκάζοντας τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να επαναξιολογήσει επειγόντως την κατάσταση των μέχρι τότε υιοθετηθέντων κανονισμών και αποφάσεών του που εξέταζαν το θέμα της ασφάλειας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, IMO, ξεκίνησε τις πρώτες εργασίες με θέμα την ασφάλεια στη θάλασσα το Φεβρουάριο του 2002, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο του ίδιου έτους με την έγκριση της τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, τη γνωστή σε όλους μας Διεθνή Σύμβαση Όλας 74, και την υιοθέτηση σε ένα νέο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 11.2, ενός διεθνούς κώδικα, του κώδικα ASPS, κώδικας, διεθνής κώδικας δηλαδή, για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η εμβέλεια των συναφών με την ασφάλεια στη θάλασσα εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού περιορίζεται στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στη διασύνδεση μεταξύ τους. Ουσιαστικά, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Διεθνής Σύμβαση Όλας 74 αφορούσε μέχρι τότε σε θέματα ασφάλειας με την έννοια του safety. Ενώ η τροποποίησή της και ο κώδικας ASPS λαμβάνουν υπόψη τους τη συναφή με καθεαυτή ναυσιπλοεία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, διάσταση της ασφάλειας με την έννοια του security στις θαλάσσιες μεταφορές. Η τροποποιημένη σύμβαση SOLAS και το πρώτο μέρος του κώδικα ASPS περιέχουν αποκλειστικά δεσμευτικές διατάξεις. Το δεύτερο μέρος του κώδικα περιλαμβάνει συστάσεις οι οποίες καλούνται να εφαρμόσουν τα συμβαλόμενα κράτη. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για όλα τα επιβατικά πλοία και τα φορτηγά επίσης πλοία χωρητικότητας από 500 κόρους ολικής χωρητικότητας και άνω, που εκτελούν διεθνείς πλόες. Επίσης, ισχύουν για τις κινητές μονάδες υποθαλασσίων γεωτρήσεων στην ανοιχτή θάλασσα, καθώς και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν επίσης μέτρα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, τα οποία διαρθρώνονται γύρω από τρία επίπεδα ασφαλείας: κανονικό, ενισχυμένο και υψηλό, των οποίων η εφαρμογή συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα εκδήλωσης έκνομων ενεργειών σε βάρος των πλοίων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η ιδιαίτερη κλίση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο θαλάσσιο εμπόριο και η σημασία του εμπορίου αυτού για την ευρωστία της κοινοτικής οικονομίας επέβαλαν στα θεσμικά όργανά της την ανάγκη να παρακολουθούν εκ του σύνεγκες τα δρόμενα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την αντιμετώπιση της γενικότερης ανασφάλειας που δημιουργεί η απειλή της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας να διασφαλίσει ότι τα προαναφερόμενα μέτρα που έκρινε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εφαρμόζονται ομοιογενώς στους κόλπους της κοινότητας και εκτιμώντας ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί εάν η εφαρμογή τους επεκταθεί και τουλάχιστον στα επιβατικά πλοία κατηγορίας Α, είτε τα πλοία που εκτελούν εθνικές μεταφορές άνω των 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, στην ουσία για τη χώρα μας πρόκειται για τα πλοία τα οποία εκτελούν τη γραμμή Πειραιά-Κρήτη, καθώς και στις λιμενικές εγκαταστάσεις που τα υποδέχονται αυτά, εξέδωσε στις 31 Μαρτίου του 2004 τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725/2004, με έναρξη ισχύως του κανονισμού αυτού την 1η Ιουλίου του 2005. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλη η προαναφερόμενη διεθνής νομοθεσία σταματάει στην ενίσχυση της ασφάλειας του μέρους του λιμένα, το οποίο αντιπροσωπεύει τη διεπαφή πλοίου λιμένα, δηλαδή πλοίου προβλήτα συγκεκριμένου, λιμενικής εγκατάστασης,
και δεν προχωρεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των παρακείμενων περιοχών, χερσαίων ή θαλασσίων περιοχών. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συμπλήρωσης και στήριξης των μέτρων που εφαρμόζονται στη διεπαφή πλοίου λιμένα σε όλη τη λιμενική ζώνη και όχι μόνο στις επιμέρους χώρους της λιμενικής εγκατάστασης και θέλοντας να διασφαλίσει εναρμονισμένη εφαρμογή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μέτρων αλλά και ίσων όρων σε ολόκληρη την επικράτεια, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται διαφορές για τους χρήστες των λιμένων, εξέδωσε στις 26 Δεκάτου του 2005 την Οδηγία 2005-65. Με δύο λέξεις, σε τι αναφέρεται η Οδηγία αυτή. Η Οδηγία αυτή καλύπτει κάθε λιμένα που υπάρχουν μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις. Κάνω πάλι μία διευκρίνηση. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όπως προαναφέρθηκε, αναφέρεται σε διεπαφή πλοίου λιμενικής εγκατάστασης. Έρχεται λοιπόν σε μεταγενέστερο στάδιο η κοινοτική οδηγία, η 2005-65, να επεκτείνει όλη την ασφάλεια σε όλο το χώρο του λιμένα. Η προϋπόθεση είναι να υπάρχει μία ή περισσότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725-2004. Η ίδια οδηγία βασίζεται στους ίδιους όρους σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725-2004. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις ασφάλειας, οι υπεύθυνοι, όλα ταυτίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 725-2004. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα συνολικό καθεστώς ασφάλειας για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το πλοίο προς τη διεπαφή πλοίου λιμένα και μέχρι το σύνολο του λιμένα προς τη διεπαφή λιμένα ενδοχώρας. Η χώρα μας, παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, ενστερνιζόμενη πλήρως το μείζον ζήτημα της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, κύρωσε χωρίς ολιγορία τις τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Σόλας 74 και τον ISPS Code, ενώ με τη δημοσίευση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725-2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών μελών, είχε ήδη συγκροτηθεί από το τότε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, η ΔΕΔΑΠΛΕ, με αντικείμενο την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των κωδίκων ASM και ASPS στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας. Παράλληλα και σε ικανοποίηση της απέτησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725 του 2004 για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Εφαρμογής του, αλλά και ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας 2005-65 για την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων πλέον, σε εθνικό επίπεδο εκδόθηκε ο νόμος 3622, που ως σκοπό του έχει το σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο των αρμοδιοτήτων και δράσεων, καθώς και τον συντονισμό αυτών για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ανωτέρω κοινοτικής νομοθεσίας για τη βελτίωση των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από παράνομες ενέργειες. Με το νόμο αυτό θεσμοθετείται το κατάλληλο μέσον, το εργαλείο εναρμονισμένης εφαρμογής μέτρων σε εθνικό επίπεδο για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία που χρησιμοποιούνται στο διεθνές εμπόριο και την εθνική κυκλοφορία, καθώς και στις συναφείς λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες της επικράτειας. Μία απλή στατιστική αναφορά ενδεχόμενα θα βοηθούσε να αντιληφθεί κανείς αριθμητικά το μέγεθος των εμπλεκομένων στη χώρα μας μέτρων στον τομέα ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο αριθμός των πλοίων που φέρουν τη σημαία της χώρας μας είναι σημαντικά μεγάλος. Παραπάνω από 860 εξ αυτών είναι πλοία διεθνών πλοών ή επιβατικά εθνικής κυκλοφορίας που εκτελούν πλοίες της κατηγορίας Α, όπως προαναφέραμε. Τα πλοία αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 11.2 της Σόλας και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725 του 2004. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οφείλουν και εφαρμόζουν μία σειρά από μέτρα και διαδικασίες που στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειάς τους σε επίπεδο πρόληψης έναντι σκόπιμων παράνομων ενεργειών.
Σε ό,τι αφορά τις επόχρεες εφαρμογής μέτρων ασφάλειας λιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας μας, ο αριθμός τους ανέρχεται περί τις 165. Από αυτές, οι μισές είναι ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και εκμεταλλεύονται από ιδιωτικές εταιρείες. Παραδείγματος χάρη, εταιρείες παραγωγής και εμπορίας πετρελοειδών, αδρανών, υλικών κλπ. Ενώ οι υπόλοιπες, περί τις 80, είναι δημόσιου χαρακτήρα και τελούν υπό τη διοίκηση και εκμετάλλευση οργανισμών λιμένα, λιμενικών ταμείων και δημοτικών λιμενικών ταμείων. Αντίστοιχα, οι λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2065 ανέρχεται περίπου περί τις 37. Στο σημείο αυτό, θεωρώ χρήσιμη μία μικρή αναφορά στο σχεδιασμό ασφάλειας που ακολουθείται τόσο από τα πλοία που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, όσο και από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες που τα εξυπηρετούν. Η αξιολόγηση ασφάλειας αποτελεί το πρώτο βήμα του σχεδιασμού αυτού. Ο κύριος στόχος είναι η εξέταση της στρωτότητας των κρίσιμης σημασίας λειτουργιών, υποδομών και εξοπλισμού και των συνεπειών μιας έκνομης ενέργειας σε βάρος αυτών, προκειμένου να επιλεγούν ανάλογες στρατηγικές μετριασμού. Ακολούθως, αναπτύσσεται ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα ασφάλειας, το οποίο κωδικοποιεί τις επιλεχθήσεις στρατηγικές μετριασμού με τη μορφή μέτρων και διαδικασιών. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δομή ενός σχεδίου ασφαλείας και περιλαμβάνει τουλάχιστον διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης, επιτήρησης χώρων, ασφαλούς εξυπηρέτησης του φορτίου που διακινείται, επίβλεψης παράδοσης εφοδίων του πλοίου, διαχείριση ασυνόδευτων αποσκευών, διαθεσιμότητας και συντονισμού συστημάτων ασφαλείας κλπ. Πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά, αν και αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες, στο φαινόμενο της πειρατείας που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την παγκόσμια ναυτιλία. Η πειρατεία ως φαινόμενο με την σύγχρονη μορφή του άρχισε να λαμβάνει ανισχυτικές διαστάσεις εδώ και περίπου μία πενταετία. Συνήθως εκδηλώνεται από λιγομελείς ομάδες που χρησιμοποιούν κυρίως μεγάλα αλιευτικά σκάφη, πλωτές βάσεις, τα mothership, πάνω από τις οποίες φιλοξενούνται μικρότερα ευέλικτα σκάφη με τα οποία επιχειρούν. Αποτέλεσμα του τόπου δράσης αποτελεί η διεύρυνση της περιοχής των επιθέσεων, που παρατηρούνται πλέον σε αποστάσεις έως και 1.500 με 2.000 ναυτικά μίλια από τις ακτές. Η χώρα μας, κυρίως θα ήθελα να εστιάσω στο νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας όσον αφορά την πειρατεία. Η χώρα μας έχει υποστηρίξει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο κάθε πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την αποτελεσματική πολιτική στο θέμα της καταπολέμησης της πειρατείας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, με γνώμονα και σεβασμό πάντα στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την Διεθνή Σύμβαση Άγκλος. Η ελληνική νομοθεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα της πειρατείας και της ποινικής δίωξης των πειρατών. Συγκεκριμένα, στο νόμο 3922-2011, με τον οποίο συστάθηκε το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο άρθρο 2, παράγραφος 4, αναφέρεται ως αρμοδιότητα του λιμενικού σώματος η αντιμετώπιση της πειρατείας στο χώρο ευθύνης του. Στο νόμο 2321-1995, που αφορά στην κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, της Διεθνούς δηλαδή Σύμβασης Άγκλος, τα άρθρα 101 και 110, προβλέπεται το δικαίωμα των πολεμικών ή αντίστοιχων πλοίων ή ασδήποτε χώρας να επιβαίνουν σε εμπορικό πλοίο άλλου κράτους στο οποίο έχει εκδηλωθεί πειρατεία. Στο νομοθετικό διάταγμα 187-73 Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, στο άρθρο 2.15, το οποίο προβλέπει την ποινική δίωξη κατά των πειρατών. Στον ποινικό κώδικα, άρθρα 7 και 8, όπου καθιερώνεται η παγκόσμια δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων. Στο νόμο 4058 του 2012, που ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία, και στην κατεξιοδότηση αυτού υπουργική απόφαση με θέμα έκδοση αδείας για την παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιριών
που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε εμπορικά, σε ελληνικά εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής. Σε αριθμό εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για το σκοπό αυτό, όπου περιλαμβάνονται γενικά οδηγίες προς τους πλοιοκτήτες, εταιρείες, πλοιάρχους, πληρώματα για την αντιμετώπιση περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε εμπορικά πλοία. Αγαπητοί σύνεδροι, μετά από όλα αυτά που σας ανέφερα, τίθεται το ερώτημα αν η τρομοκρατία και οι άλλες έκνομες ενέργειες σε βάρος της ασφάλειας των θαλασσίων μεταφορών μπορούν να εξαλειφθούν. Η απάντηση των ειδικών σε αυτά τα θέματα ασφάλειας είναι πως όχι. Υπάρχει όμως δυνατότητα οι ενέργειες αυτές να περιοριστούν και οι συνέπειές τους να μειωθούν. Για το λόγο αυτό απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική και συντονισμένες δράσεις, καθώς και συνεχής αποτελεσματική συνεργασία και κατανόηση όλων των φορέων που εμπλέκονται στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Οι υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να επανεξετάζονται και να τροποποιούνται, εάν δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο ασφαλείας. Η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή ομοιόμορφων και κοινά αποδεκτών κανόνων σε ένα διαχρονικά ενιαίο, σταθερό περιβάλλον ασφάλειας θα διαμορφώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από την πλευρά τους, τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, όσο και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ανταποκριθούμε στο βασικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την προαγωγή της ναυτιλιακής ασφάλειας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πριν περάσω το λόγο στο συντονιστή της τελευταίας 7ης ενότητας που θα αναφερθεί στην πολιτική προστασία και διαχείριση κινδύνων, και επειδή ήδη στην προτελευταία ενότητα που είμαστε εμείς αθρίζεται η συνολική καθυστέρηση του συνεδρίου, θα σας παρακαλούσα θερμά να δεχθεί το πάνελ το πολύ δύο ερωτήσεις. Πριν όμως δεχθούμε τις ερωτήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω και με τη σειρά μου τον κύριο Αρχιπλοίαρχο, που όπως είδατε είναι ο κατεξοχήν θεσμικός φορέας του κράτους πάνω στα ζητήματα προστασίας λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Συγκρατώ από την διάλεξή του την νομοθεσία η οποία αναπτύσσεται δραστικά πλέον στα φαινόμενα της πρόληψης. Επίσης, στέκομαι σε μία οδηγία η οποία φαίνεται ότι θα αποτελέσει καταλήτη, κύριε Αρχιπλοίαρχε, για τις περαιτέρω δράσεις, όπως την έχω σημειώσει εδώ, η οποία είναι η οδηγία 2005-65 και η οποία θα εξελίξει εδώ, όπως βλέπουμε. Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα είναι στο σκληρό πυρήνα των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μιας και η χώρα μας είναι ίσως ένας από τους 2-3 leaders της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Θα ήθελα βέβαια να θέσω και κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με τον τεράστιο φόρτο που έχει η υπηρεσία του Υπουργείου Λιμενικού για να μπορέσει να ανταποκριθεί με όσο το δυνατόν περισσότερη επιτυχία κάτω από αυτές τις συνθήκες στο έργο, όταν μας είπατε προηγουμένως 800 περίπου πλοία, 870 είναι υπόχρεα, περίπου 70 τόσες λιμενικές εγκαταστάσεις και 37 λιμένες, και εύχομαι να τα καταφέρετε. Και το αποτέλεσμα είναι, ειδικότερα με την πειρατεία που αναφερθήκαμε και οι τέσσερις, ότι η πειρατεία, όπως και να το κάνουμε, είναι διαχρονικό φαινόμενο, ουδέποτε μηδενίζεται, αλλά μπορεί να περιορίζεται. Ευχαριστώ άλλη μια φορά για την προσοχή σας. Ας δεχτούμε τις δύο ερωτήσεις το πολύ και θα συνεχίσουμε να λέτε. Ο κύριος. Ναι, γεια σας. Πιλάλης Κωνσταντίνος ονομάζομαι. Είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Αλλά η ερώτησή μου, η κατάθεση μάλλον της άποψής μου, έχει να κάνει με την προηγούμενη ιδιότητά μου. Είμαι υποστράτηγος εν αποστρατεία από τις ειδικές δυνάμεις και η τελευταία μου θέση ήταν διευθυντής στο κέντρο επιχειρήσεων στο διακλαδικό στρατηγείο της Λισαβόνας του ΝΑΤΟ. Θέλω να, αν μου επιτρέπετε, στην ομιλία που έκανε ο αξιότιμος Ναύαρχος, ο κ. Στεφανίδης, πέραν των δύο δυνάμεων, την Αταλάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αμερικάνικη, τη CTF, την 151, από το 2008, το ΝΑΤΟ είναι παρόν σε εκείνη την περιοχή με την επιχείρηση Ocean Shield.
Το αρχικό στρατηγείο ήταν στη Λισαβόνα. Τώρα έχει μεταφερθεί μετά την πάυση αυτού του στρατηγείου. Έχει μεταφερθεί αυτή η επιχείρηση στην Αγγλία, στο στρατηγείο, στο επιχειρησιακό στρατηγείο, στο Norwood. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα χρήματα, όπως ακούσαμε, είναι πάρα πολλά. Όντως, είναι πάρα πολλά, είναι εκατομμύρια δολάρια. Και μέρος αυτών των χρημάτων πηγαίνει στους πειρατές, για να μην πω στους ξυπόλυτους πειρατές. Πίσω από αυτούς υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο, το οποίο έχει να κάνει με μεταφραστές, με αυτούς που κάνουν τις συνδιαλλαγές, με αυτούς που δίνουν τις πληροφορίες. Και αυτό το δίκτυο είναι και εντός, αλλά και εκτός Σομαλίας. Και αυτοί είναι που παίρνουν το μεγάλο κομμάτι των χρημάτων, των λίτρων. Δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής ότι στην ίδια περιοχή υπάρχει μια μεγάλη τρομοκρατική δύναμη, είναι ο Αλ-Σαμπάμπ, και χωρίς έχουμε ενδείξεις, δεν υπάρχουν αποδείξεις, ότι μέρος αυτών των χρημάτων πηγαίνει και στην τρομοκρατία. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί, απλώς υπάρχουν ενδείξεις. Επιπλέον θα ήθελα να αναφέρω, να προσθέσω, ότι κατά καιρούς έχει γίνει σκέψη να μεταφερθούν οι επιχειρήσεις αυτές και στη Ξηρά, στην Αχτή, εκεί πέρα που υπάρχουν τα πλοία. Αυτό όμως και σωστά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, διότι η διεθνής κοινότητα θέλει να αποφύγει την κλιμάκωση, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει για τη διεθνής κοινότητα, διότι αυτά τα πλοία που είναι στις Αχτές θα μπορούσαν εύκολα να κατεληφθούν, αλλά επειδή θέλουμε η διεθνής κοινότητα να αποφύγει την κλιμάκωση, διότι θα οδηγούσε και σε θύματα, μια απελευθέρωση ενός τέτοιου πλοίου που βρίσκεται στην Αχτή, εσκεμμένος και πολύ λογικός αυτό έχει αποφευχθεί. Και το τελευταίο σημείο είναι, πρέπει να αναλογιστεί και η διεθνής κοινότητα σε αυτή την περιοχή που, κακά τα ψέματα, είναι όσο είναι η μισή Ευρώπη. Όταν λέμε Σομαλία, Αχτές Σομαλίας, είναι μια περιοχή όσο είναι η μισή Ευρώπη. Οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα της πειρατείας. Μήπως και η διεθνής κοινότητα έχει μια μικρή ευθύνη, θα έλεγα, στην περιοχή, διότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν εκεί πέρα από την αλία. Μεγάλα πλοία από την Ισπανία και τη Γαλλία μεταφέρθηκαν σε αυτή την περιοχή με αποτέλεσμα να στερήσουν την ναυτιλία από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό ήταν. Να κλείνουμε την ερώτηση, ναι, κύριε Πιλάλη, αν έχει την καλοσύνη. Βασικά δεν ήταν ερώτηση, ήταν μια τοποθέτηση βασιζόμενο στην προηγούμενη εμπειρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν θέλει ο κύριος Ναύαρχος να προσθέσει κάτι, με μεγάλη ευχαρίστηση. Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ, κυρίες και κύριοι, ό,τι ανεφέρθηκε είναι ακριβές. Έχω να διατυπώσω όμως τα εξής, ότι πρώτον έχουν υπάρξει αποφάσεις και ανατοϊκές και ευρωπαϊκές και υπάρχει και η έγκριση σουμαλικής κυβερνήσεως, οποιαδήποτε είναι αυτή, για να γίνονται επιχειρήσεις καταδρομικές κατά των πειρατών στις Ακτές της Σομαλίας μέχρι βάθους 6 χιλιόμετρων. Μία από αυτές, η οποία έβλαβε χώρα πριν από 3-4 μήνες, από τους Γάλλους, είχε τραγικά αποτελέσματα. Στην ουσία, ενώ υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, κανένας δεν θέλει να βάλει το δάχτυλό του στη φωτιά. Υπάρχουν εκείνα τα Μογκαντίσου κόμπλεξ από αυτά που πάθανε οι Αμερικάνοι καταδρομής πριν από χρόνια. Όλοι έχουμε δει το φιλμ. Και δεύτερον, ότι αυτές οι δικαιολογίες, ότι ξέρετε, πετάγατε όλα τα απόβλητά σας στις Ακτές της Σομαλίας και χαθήκανε τα ψάρια και όλα αυτά, και εμείς οι φτωχοί Σομαλία από ψαράδες γίναμε πειρατές, είναι μια έξυπνη δικαιολογία. Η Somali Pirates International SA είναι μια πολύ καλά οργανωμένη εταιρεία και κανονική εταιρεία, στρατηγική εταιρεία με σκοπούς και πληροφορίες. Γνωρίζει ποιος περνάει, τι περνάει, τι φορτίο είναι, ποιο πλοίο είναι, ποιος είναι ο καπτάνιος του και ενεργεί. Έχουν τα μέσα,
έχουν τις πληροφορίες. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τελική ενέργεια, βέβαια, είναι άνθρωποι που ζουν με 50 δολάρια το χρόνο. Αυτοί οι αδύνατοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μέσα σε εκείνη τη βάρκα και τρέχουν και ανεβαίνουν πάνω στο καράβι και τρώνε κάτι φύλλα για να έρχονται σε εγρήγορση, ένα είδος ναρκωτικού είναι. Είναι the last tool. Υπάρχει το κέντρο, το διοικητικό συμβούλιο, το board of directors και υπάρχουν και τα instruments, τα οποία κατά βάση είναι τα DOES, είναι κάτι βάρκες μεγάλες. Σας έδειξα έτσι μια μικρή φωτογραφία. Ένα τεράστιο τραχαντήρι, το οποίο έχει επάνω του αρκετά skiff, δηλαδή μικρές βάρκες, γρήγορες, με μηχανές, που παίρνουν 7-8 άτομα επάνω. Αυτά βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία, όπου ξέρουν τις διαδρομές. Έτσι, δεν είναι τυχαία. Και επειδή ξέρουν ποιος θα περάσει, είναι εκεί που πηγαίνουν. Δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι απήνυσα. Μία δεύτερη ερώτηση και θα ήθελα να την κάνουμε. Σας κατευθύνω, είναι πρωτοφανή σε συνέδριο, αλλά προς τον διακεκριμένο ξένο επισκέπτη μας, τον καπετάνιο, τον κύριο Μέσα. Θα ήθελα να κάνω. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία και για τον board σας. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα και τον κύριο Θεοβανίδη. Θέλω να απευθύνω ιδιαίτερα στον κύριο Πλοίαρχο την εξής ερώτηση. Δώστε μας την εικόνα του νομικού καθεστώτος της νομοθεσίας που έχει προτεραιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, των δυνατοτήτων των εταιριών, δεν σύμφωνο με τον μη δόκιμο όρο Maritime Security, των εταιριών επιχειρήσεων προστασίας αντιπειρατείας και τι δυνατότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι ελληνικές εταιρείες, η ελληνική νομοθεσία, τόσο στα καράβια υπό ελληνική σημαία και υπό διεθνή σημαία. Δεύτερο ερώτημα είναι, οι εξελίξεις στη Σομαλία, οι κυβερνητικές, με την επέμβαση μεγάλης δύναμης και την εγκατάσταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ας το πούμε έτσι, αν είναι δόκιμος όρος, έχουν ως αποτέλεσμα την δραματική μείωση των επιχειρήσεων της πειρατείας εναντίον των πλοίων που διέχουν την περιοχή. Ταυτόχρονα όμως, όπως γνωρίζετε, αυξάνονται από την άλλη πλευρά της Αφρικής. Κόλπος Γουινέας κτλ. Κτλ. Είναι έτοιμο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να αντιμετωπίσει με την ισχύουσα ή τη μελλοντική νομοθεσία επιχειρήσεις για την προστασία των ελληνικών συμφερόντων ή ελληνικών πλοίων υπό ελληνική σημαία στην περιοχή. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ναι. Όσον αφορά στην πρώτη ερώτησή σας, όπως σας ανέφερα, ο νόμος 4085 του 2012 αναφέρεται σε θέματα παροχής υπηρεσιών εταιριών, ιδιωτικών εταιριών με ένοπλους στα πλοία. Σε εφαρμογή του νόμου αυτού έχει βγει μια υπουργική απόφαση η οποία ορίζει τις διαδικασίες και τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να καλύπτει, όπως και τον τύπο της άδειας για να χορηγείται άδεια στην διαχειρίστρια εταιρεία να κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών. Η νομοθεσία η δική μας σε καμία περίπτωση δεν επισέρχεται στο κομμάτι αυτό παρά μόνο με τις απαιτήσεις που ορίζει και το ISO που ορίζει και τις βεβαιώσεις που απαιτείται, κατατίθεται πάντα από την ιδιωτική εταιρεία που διευθύνει τους ένοπλους φρουρούς. Όσον αφορά το κομμάτι της Σομαλίας που είπατε, προπέντα ετίας, όταν πλέον άρχισε το έντονα το φαινόμενο της πειρατείας, το τότε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συμμετείχε ενεργά σε όλες τις ενέργειες που είχαν γίνει για το κομμάτι αυτό, τόσο σε επίπεδο IMO αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα συμμετείχε ενεργά και με φρεγάτα στην Αταλάντα.
Και φυσικά στο διαδίκτυο του Υπουργείου Ναυτικής, Εμπορικής Ναυτιλίας υπήρχε από τότε, υπάρχει και σήμερα, ένα site, το Πειρατεία SOS, όπου το Υπουργείο μας έδινε οδηγίες για τα πλοία τα οποία θα έπρεπε να διέλθουν το διάβλο, για τα κέντρα αναφοράς που θα έπρεπε να απευθυνθούν 24 ώρες πριν και μετέπειτα 74 ώρες πριν, πριν το διάβλο από τα στενά του Άντεν, όπου υπήρχαν φαινόμενα πειρατείας. Επίσης, έχουμε ενημερώσει όλες τις διαχειρίστριες εταιρείες, πλειοκτήτριες εταιρείες και τα πλοία, όσον αφορά τα Best Management Practice από του IMO, που θα πρέπει να τηρούν τα πλοία, όπως επίσης και την απέτηση να ενσωματώσουν αυτά μέσα στα σχέδια ασφάλειας των πλοίων. Θεωρώ και είναι κοινώς αποδεκτό ότι το Υπουργείο ήταν από την πρώτη στιγμή και παραμένει συνέχεια δίπλα στα πλοία με ελληνική σημαία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους κυρίους ομιλητές και κυρίως ευχαριστούμε όλοι μαζί από το πάνελ αυτό εσάς που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε και εύχομαι καλή συνέχεια στην επόμενη ενότητα και καλώ τον κύριο Στέφανο Σπανέα να συνεχίσει με τη σκητάλη. Ευχαριστώ πολύ και ό,τι το καλύτερο.